Τρώει το τρένο. Γεια σου, Τρώει. Φαίνεται πως χιόνισε. Ελέγχεις αν όλοι είναι καλά. Θα δεις το Λόρδο Μπάιρον για να βεβαιωθείς πως έχει αρκετό κάρβουνο. Ωραία, Τρώει. Δεν φάνηκε ακόμα ο Λόρδος Μπάιρον. Τι είναι αυτό, Τρώει? Είναι ο Λόρδος Μπάιρον. Ω Θεέ μου, τι έγινε εδώ? Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια. Κάνε υπομονή, Λόρδε Μπάιρον. Ο Τρώει θα επιστρέψει σύντομα. Γεια σου, Τέντι. Βλέπω πως έλυσες τον κύβο του Ρούμπικ πάνω στην ώρα. Ο Τρώει πρέπει να βοηθήσει τον Λόρδο Μπάιρον. Πάγωσε μέσα σε ένα κομμάτι πάγου. Έχεις κάτι που να μπορεί να βοηθήσει? Τέλεια. Ο καημένος ο Λόρδος Μπάιρον πρέπει να κρυώνει πολύ. Αυτό θα είναι αποτελεσματικό. Έτοιμος να φύγουμε, Τρώει? Μην ανησυχείς, Λόρδε Μπάιρον. Ο Τρώει είναι εδώ τώρα. Θα σε βγάλουμε από εκεί σε χρόνο μηδέν. Βιάστηκα να μιλήσω. Τότε λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε ρυθμούς. Θα κάνει πολύ ζέστη στην αυτοκινητούπολη σήμερα. Δουλεύει. Μπορείς να μιλήσεις, Λόρδε Μπάιρον? Τι λες τώρα, έχασες τα κλειδιά σου και έπρεπε να περάσεις τη νύχτα σου έξω? Να γιατί πάγωσες για τα καλά σήμερα το πρωί. Ορίστε, Λόρδε Μπάιρον, τώρα μπορείς να πας μέσα και να ζεσταθείς. Τι συμβαίνει? Δεν μπορείς να κουνηθείς? Οι ρόδες σου έχουν κολλήσει. Ίσως να πρέπει να δοκιμάσουμε το σεσουάρ. Άρχισες να ζεσταίνεσαι, Λόρδε Μπάιρον? Είσαι ελεύθερος σαν πουλί, Λόρδε Μπάιρον. Α, σωστά. Δεν μπορείς να βρεις τα κλειδιά σου.
Καμιά ιδέα, Τρόι? Wow, καταπληκτικά! Κοίτα, εδώ είναι! Μπράβο, Τρόι! Ο Λόρδος Μπάιρον μπορεί να πάει επιτέλους σπίτι. Τι θόρυβος είναι αυτός, Τρόι! Τρόι, είσαι καλά! Τέλεια δουλειά, Τρόι. Τα λέμε σύντομα. Το βαφείο του Τόμ. Γεια σου, Ρόκι. Τι συμβαίνει? Α, ώστε θέλεις να γίνεις και ον άνθρωπος για να ταιριάζεις καλύτερα με την περίοδο των Χριστουγέννων. Ρόκι, ο Σαμ λέει πως θα μπορούσε να σε βοηθήσει να γίνεις χιονάνθρωπος, ψεκάζοντάς σε με χιόνι από το άρωτρό του. Τέλεια! Ας δοκιμάσουμε! Ω Θεέ μου! Ρόκι, καλύτερα να πας στο βαφείο του Τόμ. Σίγουρα θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Γεια σου, Τόμ και μωρό Τόμ. Αυτό είναι ένα πραγματικά ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ακούστε, ο Ρόκι ο πύραυλος χρειάζεται τη βοήθειά σας. Θέλει να γίνει χιονάνθρωπος. Ω, νάτος, έρχεται. Γεια σου, Ρόκι. Ετοιμάσου να γίνεις ένας πραγματικός χιονάνθρωπος. Από πού αρχίζουμε, Τόμ? Α, το σώμα. Μωρό Τόμ, νομίζω πως ο πατέρας σου ίσως χρειαστεί λίγη βοήθεια εδώ. Τώρα ας τα φορέσουμε. Τέλεια! Τι λες, Ρόκι? Ω Θεέ μου, ο Ρόκι ακόμα κρυώνει. Μωρό Τόμ, μπορείς να βρεις κάτι να τον βοηθήσεις? Α, καλύτερα. Τι έχει σειρά, Τόμ? Α, χέρια. Φυσικά. Μωρό Τόμ, τι έχεις εκεί? Γλυκό, μωρό Τόμ. Περισσότερες λεπτομέρειες, ε! Ρόκι, ήδη μοιάζεις με χιονάνθρωπο. Yeah.
έχει σχεδόν τελειώσει. Αλλά ο Τόμ έχει μια ιδιαίτερη έκπληξη για σένα πρώτα. Σωστά, Τόμ. Πρέπει να βάψουμε τα πόδια του Λευκά επίσης. Φαίνεται πως το μωρό Τόμ έχει άλλη μία ιδέα. Ρόκι, ο Τόμ λέει πως τέλειωσαν. Είσαι τώρα επίσημα ένας γιονάνθρωπος. Ευχαριστούμε τόσο πολύ, Τόμ και μωρό Τόμ. Κάνατε καταπληκτική δουλειά. Νομίζω πως έχεις δίκιο, Σαμ. Είναι πολύ καλύτερο και από το πραγματικό χιόνι. Γεια σε όλους και καλά Χριστούγεννα. Τα λέμε σύντομα. Τρώει το τρένο. Γουάου, η Τρενούπολη μοιάζει με χειμωνιάτικη χώρα των θαυμάτων σήμερα. Και φαίνεται πως μερικοί από τους κατοίκους το εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Ωραίο καπέλο τρώει. Είσαι πολύ όμορφη, Τίνα. Πού πηγαίνετε όλοι? Σε ένα πάρτι πατινά στη λιμνή. Τέλεια! Ωουάου! Δεν είναι πολύ ωραία η λίμνη? Θέλεις να πας πρώτο στο παγοδρόμιο, Τόνι? Τόνι, περίμενε! Η λίμνη δεν είναι παγωμένη. Έχεις δίκιο, Τέιλορ. Παρόλο που χιόνισε, δεν κάνει τόσο κρύο ώστε να παγώσει η επιφάνειά της. Τι κρίμα! Αλήθεια, Τρόι, πιστεύεις πως ο Τέντι θα μπορέσει να κάνει κάτι γι' αυτό? Ας ελπίσουμε πως έχεις δίκιο. Γεια σου, Τέντι. Μοιάζει με αστείο μικρό παιχνίδι. Πρέπει να είναι ο Τρόι. Ήρθε να δει εάν μπορείς να τον βοηθήσεις να παγώσει τη λίμνη. Λοιπόν, ιδού το πρόβλημα, Τέντι. Υποτίθεται πως υπάρχει ένα πάρτι πατινά στη λίμνη, αλλά δεν υπάρχει πάγος για να κάνουμε πατινά. Πάντα ξέρεις τι να κάνεις, Τέντι. Αυτό. Θα φτιάξει ένα γιγαντιαίο κομμάτι παγού. Έξοχα! Mm-hmm.
Πρόσεχε, Τρόι! Υπάρχει μια τεράστια παγομηχανή που έρχεται πάνω σου. Τι έχει σειρά, Τέντι? Φυσικά, χρειαζόμαστε λίγο νερό να παγώσουμε. Αυτό ίσως είναι λίγο κρύο, Τρόι. Μην ανησυχείς, Τρόι. Σύντομα θα ζεσταθείς πάλι. Περίμενε, Τρόι. Φαίνεται πως ο Τέντι ξέχασε κάτι. Υπάρχει άλλο ένα εργαλείο που θα χρειαστεί ο Τρόι. Σε τι θα μπορούσε να χρησιμεύσει αυτό? Υποθέτω πως θα το ανακαλύψουμε σύντομα. Ώρα να επιστρέψουμε στη λίμνη, Τρόι. Γεια σου, Τέντι, και ευχαριστούμε. Ο Τρόι το τρένο παγοδρόμιο επιστρέφει τώρα, παιδιά. Τι κάνει ο Τρόι? Έφερε ένα γιγάντιο κομμάτι πάγου μαζί του και θα το βάλει μέσα στη λίμνη. Να το έρχεται! Wow, δούλεψε πραγματικά γρήγορα. Εντάξει, Τόνι. Μπορείς να πας στον πάγο τώρα. Ω, Θεέ μου, φαίνεται πως είναι λίγο άνισος. Καλύτερα να γυρίσεις πίσω. Hey, Τρόι. Τι θα έλεγες να χρησιμοποιήσεις αυτό το περίεργο εργαλείο που σου έδωσε ο Τέντι? Πρέπει να χρησιμεύει για να λιένει τον πάγο. Πολύ καλύτερα. Η επιφάνεια είναι πολύ πιο επίπεδη τώρα. Καλή δουλειά, Τρόι. Φαίνεται πως το πάρτι πατινάς συνεχίζεται. Πηγαίνετε, παγοδρόμη. Να περάσετε όλοι υπέροχα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Το πλυντήριο αυτοκινήτων του Τόμ. Γεια σας, παιδιά. Δεν είναι μια όμορφη παραμονή Χριστουγέννων? Είναι το ιδανικό βράδυ για να απολαύσουμε μια κούπα ζεστή σοκολάτας παρέα με έναν φίλο. Wow, τι ήταν αυτό? Τι, νομίζετε πως ο Άγιος Βασίλης μόλις προσγειώθηκε στη στέγη? Τι κάνεις, Ρόκι? Δεν χωράσε εκείνη την καμινάδα. Θα κολλήσεις το πρόσωπό σου στην καμινάδα για να δεις αν μπορείς να εντοπίσεις τον Άγιο Βασίλη. Έκτορα, εσύ έλεγξε τη στέγη. Γιάιξ! Θεέ μου, Ρόκι! Υπάρχει πολύ κάπνα εκεί. Πουθενά ο Άγιος Βασίλης. Ένα σπασμένο τούβλο έπεσε στην καμινάδα και προκάλεσε όλη αυτή την κάπνα. Καλύτερα να πας στο πλυντήριο αυτοκινήτων του Τόμ και να πληθείς, Ρόκι. Γεια σου, Τόμ. Μάντεψε τι προσπάθησε να κάνει ο Ρόκι. Να κοιτάξει την καμινάδα του Έκτορα για να δει εάν μπορούσε να εντοπίσει τον Άγιο Βασίλη. Μπορείς να τον βοηθήσεις να πληθεί για τα Χριστούγεννα. Τέλεια. Πάμε μέσα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα, Τόμ? Φυσικά. Θα χρησιμοποιήσεις την κεφαλή του ντους για να ψεκάσεις το ρόκι με νερό, έτσι ώστε το σαπούνι να αφρίσει. Γεια σου, μωρό Τόμ. Τι σκαρώνεις? Βοηθάς τον μπαμπά σου?
ανοησίες. Ήθελες απλώς να φυσήξεις πάνω στο ρόκι ώστε να δεις τα σύννεφα της κάπνας. Έτσι δεν είναι? Καλύτερα να φύγεις κι εσύ, μωρό Τόμ. Αλλιώς θα κάνεις κι εσύ ντους. Τώρα που ο Ρόκι είναι βρεγμένος, τι έχει σειρά, Τόμ? Λίγο σαπούνι για να φύγει το επιφανειακό στρώμα της κάπνας. Πολύ άσχημο που την κάπνα δεν μπορούμε απλά να την ξεσκονίσουμε, Ρόκι. Πώς θα ξεφορτωθείς την υπόλοιπη, Τόμ? Μία γόμα? Αλήθεια? Πολύ ωραίο αυτό, Τόμ. Δουλεύει. Όλη η κάπνα βγαίνει. Ώρα για ένα γρήγορο ξέπλυμα. Και τώρα να σε στεγνώσουμε, Ρόκι. Ορίστε, Ρόκι. Είσαι πανέτοιμος. Μην ξεχάσεις να σταματήσεις το κιόσκι με τις λιχουδιές φεύγοντας. Ένα κομμάτι τσιχλόφουσκας. Σχεδόν μοιάζει με εκείνη τη γόμα. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, Τόμ. Ο Ρόκι είναι υπέροχος. Γεια σε όλους. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλά Χριστούγεννα.